Καλησπέρα σε όλους, Κυριακή 19 Μαρτίου σήμερα 2023, πίσω μου η κήπη του Πασά, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην συμπρωτεύουσα και πάμε να δούμε το μεγάλο ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ μέσα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Για να πάμε όμως στο γήπεδο πρέπει να έρθουμε εδώ στην Καμάρα, το αξιοθέατο εδώ πέρα που μας έχονται όλοι δίνουν τα ραντεβού τους και να πάρουμε από την Εγνατία εδώ μπροστά το λεωφορείο νούμερο 10. Η στάση είναι πίσω, κατεβήκαμε. Και αυτό μου κάνει εντύπωση ότι έχει πολλές αστυνομικές δυνάμεις γύρω στον άνθρωπο του Βικελίδη, του Βασκάστη Χαριλάου. Δεν ξέρω, είναι μάλλον έντονη αυτή η κόντρα, όπως καταλαβαίνω. Μια πόλη παλεύει σήμερα, οπότε θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα stop μόνο πριν το match στο Ντεβίντο, είναι ένα σουλατζίδικο. Να πάρω ένα sandwich, όπως το λένε εδώ, με απ' όλα. Βάζουν κέτσαπ και μουστάρα εδώ Θεσσαλονίκη. Το δρόμο λοιπόν, καλή όρεξη. Καταφέραμε, ήρθαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, βγάλαμε εισιτήριο, νάτο. Με πρόσκληση πάμε να μπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΠΑΕ Άρης για την φιλοξενία, την υπέροχη. Ένα σέντς, το δώσαμε και πάμε για μέσα. Το όνομά του Θεό, ότι το σκέφτηκα. Είδα το βίντεο σου και είπα να σε βρω. Είναι έτοιμος, θα θέλα, πάμε. Θα δώσουμε τα. Να στο εισιτήριο, κοιτάξτε κανένα νεράκι. Ένα για θέλει να πείτε στην κάμερα. Γεια σας, γεια σας. Μπήκαμε, βγαίνουμε εδώ τα σκαλιά και πάμε να δούμε θέα. Μόλις εκοιμήθηκε, απίστευτο. Τώρα αφήνουν εδώ του Άρη, ένα Στεφάνι, η σκρίμη του Άλβη, εκεί στη γωνία κάτω του Super 3. Ξεκίνησε, καλή επιτυχία. Έβαλε γκολ ο Άρης μόλις τώρα, το ακύρωσε για offside του Καμαρά το 41 λεπτό. Σύγχρονο λοιπόν, 1-0 ο Άρης, πολλές ευκαιρίες, 2 δοκάρια για τον Άρη, μπορούσαν και 2-0 και 3-0. Αλλά παραμένει το 1-0, οι ομάδες πάνε σε αποδυτήρια τώρα. Πάμε και το δεύτερο ημίχρονο, ακούτε και ο Χαρίς μετά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και είναι κασκόλ του ΠΑΟΚ. Βρε μαλάκες, μη τώρα! Πάει! Πάει στο ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ για δείξτε τον κύριο λόγο. Έδωσε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί βαράει συνέχεια! Από εκεί βαράει! Βλάκες! Πας τα νερουμάνε! Να σου πάρω τον κόμμα στο κόλαση!
παραμένει το 1-1, σκληρές μάχες. Σε 72, χαμός. Μεγάλη μάχη για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα έβαλε ο ΠΑΟΚ, offside όμως δεν μετράει, παραμένει το 1-1, σε 73. Ένα γκολ, 1-2 για το ΠΑΟΚ. 1-2 σε 74. Κόκκινη κάρτα σε ποιον, στο Λουτσέσκου. Τώρα έχει ξεφύγει τώρα η κατάσταση, έχει... Φύγαμε γρήγορα στο 89, παραμένει το 1-2. Δεν ξέρω τι να πω, φοβάμαι λίγο, τρέμω. Οχ, γίνεται χαμός. Χαμός, Παναγία μου. Εκοπή σε 90, επεισόδια, Λουτσέσκου που εκεί πέρα πέραξε. Έγινε της πουτάνας. Πάω σπίτι γιατί φοβάμαι λιγάκι, να μην λίγο safe. Όλα καλά, κατέβηκα τη Χαρλάου, το πήρα όλο κάτω. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι η πόρτα εκεί, με περιμένει ο Γιώργος ο φίλος μου. Δεν με βλέπετε καθόλου, αλλά πήγαινε και τυπώ μέσα. Φιλιά πολλά, θα μου περνούν τα λένε βλοκάκι, γεια σας.